Ερχόμαστε τώρα στη δεύτερη αποκάλυψη που έχουμε για σήμερα. Θυμάμαστε όλοι την καταδίωξη, γιατί ακολούθησαν και πολλά, από αστυνομικούς για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα ενός αυτοκινήτου. Ενός αυτοκινήτου που επέβαιναν 4 νεαροί, 2 αγόρια και 2 κορίτσια. Όταν οι αστυνομικοί, θυμάστε, ακινητοποίησαν το αυτοκίνητο, ο αστυνομικός βγήκε έξω με το όπλο προτεταμένο και πυροβόλησε και σκότωσε εκεί τον οδηγό του αυτοκίνητου. Θυμόμαστε όλοι ότι είχε γίνει πολύ μεγάλος θόρυβος, πολλή συζήτηση για το τι ακριβώς είχε γίνει. Ο αστυνομικός έλεγε «Δεν πυροβόλησα». Οι μάρτυρες όσοι ήταν εκεί έλεγαν ότι ο αστυνομικός πυροβόλησε. Αυτό λοιπόν ήταν που είχε γίνει, όπως το βλέπετε εδώ, στο γράφημα που τότε είχαμε φτιάξει. Σήμερα λοιπόν έχουμε πληροφορίες, έχει το Live News πληροφορίες για τα ευρήματα στο όπλο του αστυνομικού. Πληροφορίες που αν επιβεβαιωθούν θα αλλάξουν αυτήν την εικόνα που μέχρι τώρα έχουμε για την υπόθεση. Πάμε να βρούμε την Τζίνα Αρβανίτη να μας πει και μετά θα σας το δείξουμε κιόλας. Έλα Τζίνα, καλησπέρα. Πολύ σοβαρές και σημαντικές αποκαλύψεις για τα ευρήματα στο τι έχει βρεθεί στο όπλο του αστυνομικού. Σύμφωνα λοιπόν με την έκθεση, στο όπλο του αστυνομικού έχει βρεθεί τόσο το DNA όσο και αποτυπώματα του 16χρονου Χρήστου. Θυμόμαστε, υπενθυμίζω μάλλον καλύτερα, ότι τότε ο αστυνομικός είχε ισχυριστεί ότι όταν άνοιξε η πόρτα, ο νεαρός επιχείρησε να του πάρει το όπλο και τότε εκείνο εκπισοκρότησε. Έτσι βρήκε τραγικό θάνατο ο νεαρός. Τώρα λοιπόν βλέπουμε ότι τα αποτυπώματα υπάρχουν και στη σκανδάλη του όπλου, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε για το πόρισμα από την έκθεση που συντάχθηκε από τα εγκληματολογικά εργαστήρια. Επομένως, τα όσα έλεγε τότε ο αστυνομικός συνάδουν με το συγκεκριμένο πόρισμα. Εφόσον τα πράγματα είναι έτσι, αλλάζει η υπόθεση. Αλλάζουν τα δεδομένα της υπόθεσης. Δηλαδή, αυτό που λένε οι πληροφορίες μας είναι ότι μετά την ολοκλήρωση της έρευνας στο όπλο του αστυνομικού βρέθηκε και DNA και αποτυπώματα του 16χρονου παιδιού που έχασε τη ζωή του, που σκοτώθηκε. Μια πιθανή εξήγηση για το τι μπορεί να έγινε είναι κάτι που προσπαθήσαμε να αποτυπώσουμε. Δηλαδή, ενώ εμείς δείχναμε μέχρι τώρα αυτή την εικόνα με τον αστυνομικό και το όπλο προτεταμένο, αυτό που τα εργαστήρια βγάζουν πια είναι μια άλλη εικόνα που μπορούμε να τη δούμε αν είναι εύκολο, ότι δηλαδή ο αστυνομικός, αυτή είναι η περιγραφή, είχε το χέρι, είχε το όπλο προτεταμένο, ο νεαρός προσπάθησε να του το αρπάξει και έτσι το όπλο εκπυρσοκρότησε. Ξαναλέω, γιατί αντιλαμβάνομαι πάρα πολύ καλά ότι κάποιοι θα πούνε «Έλα, τώρα δεν μπορεί να έγιναν έτσι τα πράγματα». Ή μήπως το φτιάξανε, δεν είναι κάτι που λέμε εμείς, είναι η επίσημη. Το επίσημο πόρισμα που δίνεται από τα εργαστήρια, τα εγκληματολογικά εργαστήρια, γιατί πάνω στο όπλο του αστυνομικού βρέθηκαν αποτυπώματα και DNA του 16χρονου παιδιού που έχασε τη ζωή του, του οδηγού του αυτοκινήτου αυτού.